συνέχεια στη ζωή, αιώνια, ε. Όχι να τα εκατοστήσεις που λένε οι άνθρωποι, ε. Και βάλε, λένε οι άλλοι, εντάξει, ας πάμε κι άλλο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αδέρφια μας αγαπητά, ζωή αιώνια, τέλειωτε με τον Χριστό και με όλους εμάς τα αδέρφια. Εμείς να είμαστε εκεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό, εγώ αυτό έχω στην προσοχή μου. Όλους, Κύριε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, αδέρφια μου, έχει ένα σχέδιο για όλους μας. Και εμείς δεν γνωρίζουμε το ρολόι του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό, το χρόνο, ε. Αυτός ξέρει τα πάντα. Εμείς τι δεν κάνουμε, περιμένουμε, αδέρφια μας. Ξέρετε, δεν ξέρω αν σας το είχα πει, κάποτε στην Ινδονησία, πέρυσι έγινε αυτό, βρήκαν έναν άνθρωπο έξω από την πόλη σε ένα σπιτάκι και σύμφωνα από αυτά που βγάλανε ήταν 125 χρονών, λέει. Και μαζευτήκαν και οι δημοσιογράφοι εκεί, μόλις μαθεύτηκε, ξέρεις, αυτοί τρέχουνε να μάθουν τι, πώς, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια, ποιο είναι το μυστικό σου της μακροζωίας και αυτά, το φαγητά, τα αυτά, ρωτούσαν, έκαναν. Και η Γερνάκη, ξέρεις τι τους είπε, να έχετε υπομονή. Λέει, μόνο με την υπομονή, λέει, θα ζήσετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά είναι αλήθεια, αδέρφια μας, γιατί και ο Κύριος μας λέει, με την υπομονή θα κερδίσουμε την ψυχή μας, να το ξέρετε. Περιμένοντας τον Κύριο. Γιατί ξέρετε ότι το σχέδιο του εχθρού είναι να μας πάρει αυτό που λέει τα αρπαγή, αδέρφια. Θέλω να σας διαβάσω όμως από τον Πέτρο την επιστολή, από το κεφάλαιο 3, 1079 σελίδα, Πέτρο Β, γάμα 3, από το 8 εδάφιο λίγα θα ξεκινήσω, 1079 σελίδα είναι, του βάμα της γραφές. Εδέ τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίου η μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δε βραδύνει Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμεί σε μας μη θέλουν να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντες να έλθωσε στη μετάνοια. Θέλει δε έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτη ενοιχτή, καθήν η ουρανή θέλωση παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλωσε διαλυθεί και η γη και τα αυτή έργα θέλωσε κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, όποιοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειον προσμένοντες με σπέβοντας στην παρουσία την ημέρα του Θεού, καθήν η ουρανή πειρούμενη θέλωσε διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλωσε χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένη εις δικαιοσύνη κατοικεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέρμα η αδικία, αδερφιά. Εκεί μόνο είναι η δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ δεν υπάρχει, να το ξέρετε. Δεν πά να έχεις χίλια δίκαια, δεν πάει να τα κάνεις το αυτό. Θα σε αδικήσουνε τελείως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς, αδέρφια μας αγαπητά, θα λέμε το αμήν, ας μας αδικούνε και στις δουλειές μας και σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω, αδέρφια μου, να πω είναι ότι ο Κύριος έχει άλλο ρολόι. Έχει και τα χρόνια αλλιώς είναι για τον Κύριο. Εμείς λέμε, πω τόσα χρόνια για τον Κύριο δεν είναι τίποτα. Ώρες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εδώ μας λέει και ο Κύριος μας και για αυτούς και για τον εχθρό, που ξέρετε πάντα έρχεται και σου λέει ο Κύριος, α, ποιος Κύριος, δεν έρχεται. Ας αυτά είναι παραμύθια, ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει να μας πάρει την αρπαγή, αδέρφια, να το ξέρετε. Άμα σε κλέψει την αρπαγή, τελείωσε. Θα πας έξω πάλι και δεν ξέρεις πού θα πας. Θα χάσεις τον δρόμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως ο άσωτος Υιός. Τι κάθεσαι εδώ, τι κάνεις εδώ πέρα, άσκοπος χρόνος, δεν πας και εκεί να γλεντείς, να κάνεις, να ράζεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εμείς γνωρίσαμε, αδέρφια, την αλήθεια. Εμείς ψηλαφίσαμε τον Κύριο, ό,τι ζητήσαμε μας έδωσε. Ήρθε προσωπικά στον καθένα μας ο Κύριος. Δεν μπορούμε, ευχαριστούμε τον Θεό, τώρα να μας πει κάποιος απ' έξω ό,τι λέμε παραμύθια, αλλά δεν μπορεί και ο ίδιος να το καταλάβει. Γιατί ξέρετε, αδέρφια, αυτό που ήρθε μέσα μας δεν υπήρχε. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα. Είχε το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι, αδέρφια μας. Σκεφτόμασταν έτσι ο ένας τον να αγαπούμε. Με τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό μας ένωσε. Το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας φράγησε για την ημέρα της Απολυτρώσεως και τώρα μας λέει: έρχομαι. Ετοιμάσου. Η νύφη πρέπει να ετοιμάζεται. Και ο εχθρός θέλει αυτό να κάνει. Αργάει. Αλλά μακροθυμεί, τι λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί δεν θέλωσε να πολεστεί. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν, αδέρφια.
Αλλά πλησιάζει η μέρα, αδέρφια μας. Ως κλέπτης, λέει, νυχτή. Γιατί ξέρετε, αδέρφια μας, αν γνωρίζαμε το τι θα γινόταν, άμα σε το έγραφε μέσα, το τάδε. Πω, τι θα κάναμε εμείς, Ό,τι θες, κακό, ό,τι θες. Και στο τέλος, ήρθα. Συγχώρεσέ με. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδέρφια, ο Κύριος είναι πολύ σοφός. Και γι' αυτό και κάτω λέει ότι εμείς πρέπει, ευχαριστούμε τον Θεό, να συμμορφωνόμαστε, να μένουμε ταπεινοί πράοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, να περιμένουμε με ευσέβεια τον Κύριο, αλλά και να διδάσκουμε στους ανθρώπους με ευσέβεια. Αδέρφια μας, ο Κύριος αυτό θέλει, να είμαστε το φως στους ανθρώπους. Αυτό είχα στην προσευχή, ότι ο Κύριος θα δείξει την Εκκλησία Του, θα τη συστήσει Αυτός, όχι εμείς, όταν είμαστε έτοιμοι να το ξέρετε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Εκκλησία το ετοιμάζει αυτές τις ημέρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξέρετε, τα πάντα δεν θα μείνει τίποτα. Αυτός ο ουρανός φυγή τελείωσε. Αυτά έχουν μολυνθεί. Τι να τα κάνουμε. Ψάχνουν τώρα να βρουν πώς μολύνεται, να μην μολυνθεί η γη, ηλεκτρικά και τέτοια. Ξέρετε, αδέρφια μας, ότι είναι λίγο αργά. Και τα ηλεκτρικά που βγάζουν τώρα, που λένε. Μίλησα σήμερα με έναν engineer στη δουλειά. Είχαμε, τον έχω ομολογήσει αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι βλέπει έρχεται, τον έχω μιλήσει τα πάντα. Για τον Χριστό που έρχεται, τα πάντα. Έχουμε πολλές φορές. Έρχεται εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος. Είναι Ρωσογερμανός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά δέχτηκε πολλά αυτά τα πράγματα. Τον μίλησε και ο αδερφός ο Λευτέρης, ξέρω καλά, γιατί είναι σε αυτό το κλάδο εκεί στο Logistic. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και μου λέει, ξέρεις, λέει, Τέο, τι θα συμβεί με τα ηλεκτρικά, τα αυτοκίνητα και αυτά που ετοιμάζουνε. Θα αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και δεν ξέρουν πού έρχεται η αρρώστια, γιατί ο πολύ ηλεκτρισμός δεν κάνει καλό. Το κινητό σου βάλ' το εδώ πέρα. Βάλ' το δίπλα στην καρδιά σου να δεις. Θα έχει παρανέργεια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξέρετε και από τα πολλά, εδώ πέρα αδέρφια μας ακούμε, μουσική δυνατή και εγώ μια μεριά δεν ακούω καλά, να ξέρετε, γι' αυτό καμιά φωνάζω. Αλλά από μικρός άκουγα πολύ δυνατά. Είχα τα ακουστικά, περπατούσα. Όταν είχα βγει ακόμα τα Walkman στο 80, πότε ήμουνα πιτσιρικάς, όλη μέρα με το Walkman ήμουνα. Εκεί έτσι δούλευα. Αλλά τα αυτιά σιγά σιγά περάχτηκαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βουίζουν, κάνουν καμιά φορά, εντάξει, περνάνε και τα χρόνια. Αλλά ξέρετε, αδέρφια, ο Κύριος περιμένει την Εκκλησία Του να ετοιμαστεί. Έχει όμως ψυχές ακόμα. Θέλει εμένα και σένα να στείλουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμήθηκα κάτι, αδέρφια, όπως πραγματικά σήμερα, που έγινε ένα περιστατικό για το Πνεύμα του Άγιου, όπως σας έλεγα, και πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού τους ανθρώπους να τους σταματήσει. Πήγαμε, έχει αρκετά χρόνια, εγώ, ο αδερφός ο Γιάννης, ο αδερφός ο Λευτέρης, ο αδερφός ο Σάβας, πήγαμε στην Πάχνα. Και πήγαμε, μοιράσαμε φυλάδια, εφημερίδες. Και στο τέλος λέμε, δεν πάμε και στην κοινότητα την ελληνική. Και προχωρούσαμε, πάμε στην κοινότητα την ελληνική. Ο αδερφός Ιωάννης Μέσμπροχνε, πάνε εσύ πρώτος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλά, λέω, θα το ξύλο εγώ, δεν περάζει, λέω, θα ευλογηθώ διπλά. Πήγαμε έτσι, είχαμε λίγο αστεία, μεταξύ. Μπαίνουμε μέσα, αδέρφια μας, Έλληνες. Παίζανε άλλοι ζάρια, εκεί ξέρεις, σκάκι παίζανε, τάβλοι, άλλοι χαρτιά. Μπαίνουμε μέσα. Τι κάνετε, πήγαμε εκεί πέρα, θα πάρετε μια εφημερίδα. Τι εφημερίδα είναι αυτή, λέμε, Χριστιανισμός. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα αιρετική. Όχι, του λέμε, για τον Χριστό μιλάει, την Αγία Γραφή, χριστιανοί είμαστε. Α, ωραία, να πάρουμε. Ο άλλος από εκεί τι είναι αυτό, από πού είσαστε. Και σε μια δόση πώς ήρθαν τα πράγματα, δεν ούτε κι εγώ κατάλαβα. Το Πνεύμα του Άγιο τα έκανε έτσι τα πράγματα, που άρχισε ο αδερφός με κάποιον να μιλάει και άρχισε να τον ομολογάει. Και ξαφνικά, αδέρφια, κλείνουν τα τάβλη, σταματάν τα χαρτιά, σταματάν τα ζάρια και άρχισαν να ακούνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν τελειώσανε, λέει, μπράβο, ρε παιδιά, πολύ ωραία τα κάνατε, μπράβο, να ξαναρθείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πήγαμε 2-3 φορές, είχαμε πάει. Αλλά πραγματικά, αδέρφια μας αγαπητά, αυτό το έργο θα το κάνει το Πνεύμα του Άγιου, να το ξέρετε. Αλλά εμείς πρέπει να περιμένουμε. Να μην βάζουμε χρόνο, να μην λέμε κάμα, ξέρω εγώ, θα περιμένω, δεν είναι ακόμα ώρα. Αυτό θέλει ο εχθρός, να μας βγάλει, αδέρφια μας, πρώτο την αρπαγή και μετά την αγάπη από τον αδερφό, να το ξέρετε. Άμα σε κλέψει την αγάπη, πάει το. Το έχασες, αδερφιά, αδερφέ μου. Θέλει ο Κύριος να μας βάλει την περισσότερο ουρανό μέσα, αδέρφια.
Και πώς, δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και είναι καλά, αδέρφια μας, όταν ερχόμαστε, εγώ αυτό το μυστικό το κατάλαβα από την αρχή ακόμα, αδέρφια. Με το που γονατίζεις, πρέπει αμέσως το αίμα του Χριστού και να προσεύχεσαι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο εχθρός θα έρθει. Μόλις αφήσεις λίγο κενό, πάπ, θα αρχίσει να σε θυμίζει. Τα παλιά, τα αυτά, τι έκανες, ευχαριστούμε. Πάλι σε έκλειψε την ώρα. Αδέρφια μας, πρέπει να δοξάσουμε τον Κύριο. Αυτό είναι να χύσουμε την καρδιά μας, σαν αλάβαστρο του μύρου που έχει σε εκείνη η αδερφή μας εκεί πέρα, όταν ο Κύριος ετοιμαζόταν πλέον να σταυρωθεί. Και αυτή το έχησε και οι μαθητές φωνάζαν, διαμερτύρουν, τόσο έξω δεν λέει, ξέρω, κάτσε, του λέει ο Κύριος. Τους λέει τους μαθητές, τους στοχούς τους έχετε κάθε μέρα, εμένα με έχετε. Αυτό λέει το πράγμα ήταν για τον ενταφιασμό μου, με έπλυνε με το μύρο. Και αυτό λέει το Ευαγγέλιο, θα κηρυχτεί, αδέρφια μας. Και αυτή η γυναίκα έμεινε μέσα, το ξέρετε. Ναι, πραγματικά. Ο Κύριος θέλει, αδέρφια μας, να υψώσει την Εκκλησία του, να τη δείξει, αλλά πρώτα εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, αδέρφια. Τι έχουμε, μια καρδιά έχουμε, τίποτα άλλο. Αυτή η καρδιά που έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, το ξέρετε. Δεν, ο ίδιος, εγώ δεν την ξέρω την καρδιά μου. Μόνο ο Κύριος την ξέρει και την ερευνάει, το ξέρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα αναλάβει και το υπόλοιπο, αδέρφια. Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Κύριε, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για ακόμα μία φορά, αδελφοί, για το δώρο που μας έκανε και αυτή την ημέρα, αδελφοί. Παρέτεινε το νήμα της ζωής μας και βρισκόμαστε εδώ, αδελφοί, για να πληροφορήσουμε τις καρδιές μας, αγαπητοί αδελφοί, ενώπιον του Θεού, και ο Κύριος να μας δείξει πού βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας βάζει σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ο αγώνας είναι καλός, αδελφοί, και αγωνιζόμαστε με τη χάρη του Θεού να σταθούμε καθώς ο Κύριος θέλει. Βέβαια, αυτό με ανθρώπινη δύναμη δεν γίνεται, μόνο με τη δύναμη του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν καταλάβει ο άνθρωπος ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τότε έρχεται η χάρη του Θεού πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, ευχαριστούμε τον Θεό, και τα πάντα γίνονται δια Πνεύματος Αγίου. Και τι κάνει ο άνθρωπος, ευχαριστεί και δοξάζει τον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου μας. Ζούμε σε έσχατες ημέρες, αδελφοί. Ζούμε σε πονηρές ημέρες. Και καλούμεθα, αγαπητοί αδελφοί, να πάρουμε τα πράγματα του Θεού στα σοβαρά. Πρώτα για μένα το λέω. Ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του. Βλέπουμε να συμβαίνουν γεγονότα. Βλέπουμε ακόμα, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας μιλούσε για τα εσχατολογικά, πλησιάζουν, λέει, μαθητές του Κύριου μας. Και το ρωτάνε, λέει, πες μας, λέει, πότε θέλουν σε γίνει ταύτα, Και το πρώτο που λέει ο Κύριος μας, αδελφοί, είναι όταν ακούσετε, λέει, ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, προσέχετε, λέει, μη σας πλανήσει τις, προσέχετε, λέει, μην πλανηθείτε. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά βλέπουμε να ανοίγουν διάφορες εκκλησίες, να κάνουν διάφορα πράγματα μέσα σε αυτές τις εκκλησίες, να διαφημίζουν αυτά τα οποία κάνουν και τι στο όνομα του Χριστού, Γιατί, για να τραβήξουν τον κόσμο, για να πλανηθεί ο κόσμος, και να ακολουθήσει. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος μας, όταν ακούσετε ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, προσέχετε, λέει, μην πλανηθείτε. Και ανεβάζουν, αδερφοί, διάφορα βίντεο, έτσι, στο ίντερνετ με θαύματα που γίνονται. Θα πρέπει, αδελφοί, εμείς τα παιδιά του Θεού να συγκρίνουμε το κάθε τι το οποίο βλέπουμε, κάθε τι το οποίο ακούμε, με το Λόγο του Θεού, Και βλέπουμε, αδελφοί, βίντεο με θαύματα που γίνονται, εκεί μαζεύεται ο κόσμος, γίνονται θαύματα αυτά, αδελφοί. Επιτρέψτε μου, είναι αντιγραφικά. Γιατί αν κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν η Δωρκάδα είχε πεθάνει, αδελφοί, και το είπαν εκεί στον Πέτρο, Πέτρος όταν πήγε εκεί στο σπίτι που ήταν η Δωρκάδα, καθώς πήγε εκεί πέρα και ήταν εκεί όλοι και κλαίγανε, όλος ο κόσμος εκεί πέρα, ξέρετε τι έκανε ο Πέτρος, δεν ανέστησε τη Δωρκάδα μπροστά σε όλους εκεί πέρα, αλλά τους έβγαλε όλους έξω από το σπίτι, το γράφει ο Λόγος του Θεού, τους έβγαλε όλους έξω, και προσευχήθηκε και αναστήθηκε η Δωρκάδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν διαφημίζει τον εαυτό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, που δεν δείχνει τον εαυτό του, που είναι ταπεινός,
δείχνει τον Χριστό και φαίνεται η χάρη του Θεού μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα τι να πούμε για άλλα που βλέπουμε, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Να μείνουμε στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού και να μείνουμε σε αυτά τα οποία μάθαμε, γιατί ζούμε έσχατες ημέρες, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε ανάγκη από το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού. Μα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το μήνυμα, το άλλο μήνυμα, το τάδε δάφιο, αυτό το λόγο. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, αποκαλύπτεται δια Πνεύματος Αγίου και οικοδομεί τον άνθρωπο. Αν όμως δεν ακούμε το Λόγο του Θεού, θα πεινάμε πνευματικά, αδελφοί. Δηλαδή μέχρι σήμερα, εφόσον μεγαλώσαμε, αδελφοί, τρώμε φαγητά που έχουμε ξαναφάει. Δεν γίνεται να τρώμε κάθε μέρα φαγητά που δεν έχουμε ξαναφάει. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα έφαγα μακαρόνια, σήμερα πάλι μακαρόνια έφαγα. Ένα παράδειγμα σας λέω τώρα, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο οποίος στηρίζει, οικοδομεί, προτρέπει, παρηγορεί τον άνθρωπο. Και χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχουμε δύναμη. Γιατί ο Λόγος του Θεού έρχεται και δίνει δύναμη στον άνθρωπο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω, μόνο αδελφοί, από τη σελίδα 1000. Επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι το κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 28. 1000 σελίδα προς Ρωμαίους, επιστολή, εδάφιο 28. Ήτα κεφάλαιο. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Αμήν. Αυτές τις μέρες διάβαζα, αδερφέ, το Λόγο του Θεού και παρατήρησα κάτι. Δεν μπόρεσα να συνεχίσω να διαβάζω, καθώς δεν είχα προσέξει κάτι, αδερφή, σε αυτό το εδάφιο. Το εξεύρωμεν. Εξεύρωμεν δε, λέει, ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Πού το ξέρουμε? Πού το ξέρουμε? Πού μπορώ να το ξέρω? Αφού όταν περνά μία δοκιμασία, η καρδιά μου κάνει 140 στροφές. Η καρδιά μου τη βλέπω να απιστεί, τη βλέπω να αδυνατεί, τη βλέπω να ανεβριάζει. Βλέπω και το πρώτο πράγμα, αγαπητοί αδερφοί, καθώς έρχεται η απιστία στην καρδιά του ανθρώπου, είναι ότι εμένα δεν μ' ακούει ο Θεός. Η ερώτηση, ας πούμε, μ' ακούει εμένα ο Θεός? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εξεύρουμε, το ξέρουμε, ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Πού το ξέρουμε? Έρχεται η ερώτηση μέσα μου, αδελφοί. Μέσα μας, πιστεύω, στον καθένα μας. Πού το ξέρουμε? Καθώς, αδελφοί, περνάμε δοκιμασίες και ταλαιπωρίες μέσα στη ζωή μας, προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, να πράξουμε τις εντολές του Θεού. Και ο Κύριος μας λέει, αγαπητοί αδερφοί, εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Και δείχνουμε την αγάπη μας με αυτόν τον τρόπο μέσα στην ταλαιπωρία μας. Περνάμε δυσκολίες, περνάμε το ένα, περνάμε το άλλο. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, καθώς μέσα στην ταλαιπωρία μας προσπαθούμε να μείνουμε στο θέλημα του Θεού, έρχεται ο Κύριος και πιστοποιεί δια Πνεύματος Αγίου μέσα στις καρδιές μας ότι πάντα τα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας και ως προς το παρόν μας ταλαιπωρούν και φαίνονται άλυτα ίσως μερικά προβλήματα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, και πιστοποιεί μέσα μας ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Αυτό είναι. Έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι όπως λέει ο κόσμος, η ελπίδα, λέει, πεθαίνει πάντα τελευταία.
Η δική μας ελπίδα δεν πεθαίνει, αδελφοί. Η δική μας ελπίδα έχει πεθάνει, έχει αναστηθεί και έχει όνομα, και λέγεται Ιησούς Χριστός η ελπίδα μας, αδελφοί. Και στηριζόμαστε σε Αυτόν. Τον βράχο, αγαπητοί αδελφοί, τον αιώνιο, όταν ήμασταν στην άδεια, αγαπητοί αδελφοί, βρισκόμασταν σε μια παραλία. Ήσυχη ήταν η θάλασσα, πάρα πολύ ήσυχη, λάδι που λέμε. Είχε καραβάκια μέσα η θάλασσα, είχε ανθρώπους που ήταν μέσα στη θάλασσα και από τη μια στιγμή στην άλλη σηκώνονται κύματα, αδερφοί. Έτσι, κύμα, σηκώθηκε ένα ψηλό αεράκι και βγαίνανε κύματα, κύματα. Έτσι, η θάλασσα πήγαινε έτσι. Βλέπαμε τους ανθρώπους όλους καθώς το κύμα σηκωνόταν, έτσι τους πήγαινε. Και τα καραβάγια εκείνα τα μικρά έτσι, τα σήκωνε έτσι τα πήγαινε. Και είχε και κάτι βράχους, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό εκεί πέρα. Και καθώς όλα κουνιόντουσαν, ο βράχος αδερφή εκεί ασάλευτος, και πήραμε το μήνυμα με την αδερφή. Της λέω, αδερφή, της λέω, Γιώτα, κοίταξε. Όλα, λέω, κουνιούνται. Φαντάσου, λέω, τη θάλασσα σαν πολλά προβλήματα, διάφορα προβλήματα. Και μέσα στη θάλασσα να βρίσκονται τα παιδιά του Θεού. Κοίταξε, λέω, πώς πηγαίνουν όλοι. Κοίταξε πώς πηγαίνουν τα καραβάκια. Κοιτούσε εκεί, κοίταξε και το βράχο, ασάλευτος, με νική, αδελφή. Εκεί πάνω, αγαπητοί αδερφοί, να μείνουμε στο βράχο, στο Χριστό. Μπορεί να φαίνονται τα πράγματα προς το παρόν έτσι, άλυτα. Αλλά, αδερφοί, ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη μας. Γιατί, όπως είπαμε, ζούμε έσχατες ημέρες. Και ο Κύριος θέλει να μας αυξήσει, αδερφοί. Πρέπει να παρασταθούμε στο βήμα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, δόκιμοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μας δείξει ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα και να χαίρεται. Το παιδί μου, αυτό το παιδί μου στάθηκε εκεί που τον ήθελα. Όταν βρισκόταν στη δυσκολία και ζήτησε εμένα και εγώ τον στήριξα, δεν πήγε αλλού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Χαίρεται ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί να θλιβόμεθα, αλλά όταν ζητάμε τον Κύριο μέσα στη δυσκολία μας, χαίρεται, αδελφοί, ο Χριστός. Χθες βγήκα για ποδήλατο με τον Σταυρούλη. Είχε κανένα τρίμηνο να κάνει ποδήλατο. Είχε μάθει χωρίς ροδάκια και βγήκαμε, αδελφοί, και ήταν σαν να κάνει και πρώτη φορά, σαν να ανέβηκε στο ποδήλατο. Δεν μπορούσε να φύγει, δεν μπορούσε να κάνει πηδάλι. Άρχισε να κλαίει. Δεν μπορώ από πάνω να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μα λέω, αγάπη μου, το έκανες. Σε έχω και βίντεο, σε τράβηξα και βίντεο. Το έκανε, θέλει να σου δείξω. Άρχισε να κλαίει, μπαμπά, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Όχι. Θα τα καταφέρουμε μαζί, θα σε βοηθήσω. Όχι, μπαμπά, δεν θέλω να συνεχίσω. Και βλέπα την καρδιά μου, αδερφή. Λέω, κοίταξε να δει, στη δυσκολία μου έτσι κάνω κι εγώ. Ενώ ο Κύριος έρχεται και μου λέει, μου μιλάει με το λόγο του και μου λέει, έλα. Έλα, παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω. Αφού τα κατάφερες τότε και έρχεται να μας θυμίσει, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος πράγματα και γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη ζωή μας και εμείς δοξάζαμε τον Κύριο και τα ξεχνάμε σήμερα, αδερφοί. Στη φύση του ανθρώπου είναι αυτό, να ξεχνάει ο άνθρωπος. Ο Κύριος, αδερφοί, όμως έρχεται να θυμίσει στον άνθρωπο όταν ξαναπεράσει τη δυσκολία, θυμάσαι τότε. Ακόμα, αδερφοί, και να μην είχαμε δει τον Κύριο τότε σε αυτά τα οποία είχαμε περάσει, έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου και μας τα αποκαλύπτει τώρα, ότι δεν ήταν τυχαία αυτά τα οποία συνέβησαν, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί μας, αδερφοί, και έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα και του λέω, έλα να συνεχίσουμε. Ανέβηκε πάνω, αδερφοί, κατέβηκα εγώ από το δικό μου ποδήλατο. Κάναμε 10-20 μέτρα, άρχισε μετά να χαίρεται. Λέω, είδες, αγάπη μου, τι εύκολο ήταν. Αυτό είναι, αδερφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει, να μην βάζουμε αυτό τον εγωισμό και την απογοήτευση, να μην υπάρχει απογοήτευση στην καρδιά μας. Γιατί να απογοητευόμαστε? Γιατί προσπαθούμε από μόνοι μας, αυτό μας ωφελεί, αδελφοί. Πραγματικά. Αλλά ο Κύριος δεν μας απογοητεύει ποτέ. Ίσα-ίσα μας στηρίζει, μας γεμίζει χαρά, μας βοηθάει να περπατήσουμε. Μας πιάνει από το χέρι, αδελφοί, μας δείχνει το δρόμο.
ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και έτσι, αγαπητοί αδερφοί, όλα αυτά τα οποία περνάμε, στο τέλος μας τα πιστοποιεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και πλέον ξέρουμε ότι ο Κύριος, επειδή είναι γραμμένο, μας είπε «Δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του αιώνος». Θα είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μαζί μας όσο είμαστε ακόμα, αγαπητοί αδερφοί, εδώ σε αυτή τη ζωή, και μετά πάντοτε στην παρουσία Του θα είναι μαζί μας, μας το είπε. Και έρχεται, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος και μας θυμίζει αυτούς τους λόγους. Και πλέον ξέρουμε ότι όλα αυτά συνεργούσε προς το αγαθό. Σε ποιους? Εις τους αγαπώντας το Θεό, λέει. Άρα δηλαδή, όταν εγώ προσπαθώ να μείνω στο θέλημα του Θεού, δείχνω μέσα στο πρόβλημά μου, δείχνω την αγάπη μου στο Θεό. Δόξα στο Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι είναι, και ο Κύριος χαίρεται, αγαπητοί αδερφοί. Εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας εξέλεξε, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος. Από τα άγρα της, δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόμαστε εδώ αυτή την ημέρα σήμερα. Ο Κύριος μας κάλεσε τον καθένα ξεχωριστά και έχουμε να πούμε, αγαπητοί αδερφοί, πράγματα ο καθένας, τα οποία έχει ζήσει με τον Κύριο. Πώς τον κάλεσε ο Κύριος? Πώς σε κάλεσε, αδερφέ? Αρχίσει να λέει ο αδερφός, αδερφέ, εσένα πώς σε κάλεσε ο Κύριος? Έτσι, και έχουμε να πούμε πολύ οικοδομητικά πράγματα τα οποία έκανε ο Κύριος στη ζωή μας, αγαπητοί αδερφοί. Μας εξέλεξε ο Κύριος, αδελφοί. Και καθώς το ρεύμα του κόσμου, αγαπητοί αδερφοί, βλέπουμε έτσι να έχει πάρει τον κατήφορο, βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού, στο ίδιο κεφάλαιο που ανέφερα προηγουμένως, στο Ματθαίου το Κάπα Δέλτα, αν θυμάμαι καλά το λέει, που εξηγεί ο Κύριος για τα εσχατολογικά εκεί στους μαθητές, λέει ότι η ανομία, λέει, έχει πληθυνθεί στις έσκατες ημέρες και η αγάπη, λέει, των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, όμως να μας προτρέψει. Και τι λέει? Έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αγαπητοί αδερφοί. Με το Λόγο του Θεού μπροστά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί αδερφοί, αρκεί να ακούω, να πιστεύω σε αυτό που ακούω, στο Λόγο του Θεού. Μα περιμένω τόσο καιρό, έρχομαι εδώ πέρα, έρχομαι στην εκκλησία, γονατίζω στον Κύριο, κάθομαι στο Λόγο και φεύγω με περισσότερο βάρος από ό,τι ήρθα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Αν, αδελφοί, δεν ανοίγω την καρδιά μου στην προσευχή, την καρδιά μου στον Κύριο, δεν προσεύχομαι ο Κύριος να δώσει το Λόγο Του, δεν ακούω το Λόγο τον οποίο λαλείται από εδώ πάνω, ο Κύριος φταίει μετά, αδελφοί, όταν εγώ φεύγω άδειος, όταν δεν δίνω βάση στο Λόγο του Θεού, όταν δεν δίνω ακρόαση, πώς θα έρθει η πίστη? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου. Αμήν. Δόξα τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του, για το έλεος Του, για τα μηνύματα που μας χαρίζει. Και καθώς έλεγε ο αδερφός ο Σάκης την εμπειρία που είχε με τον Σταύρο, με το ποδήλατο, εκείνη τη στιγμή με θύμισε ο Κύριος κάτι που έζησαμε κι εμείς την Κυριακή. Και εμείς έτσι με τα παιδιά, με τα ποδήλατα, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν το είχα πάρει. Και τώρα, καθώς τα έλεγε ο αδερφός, πήρα κι εγώ έτσι ένα μήνυμα μέσα μου. Εμείς βγήκαμε την Κυριακή με τα παιδιά. Τι, εμείς, εγώ μόνος μου βγήκα με τα παιδιά. Πήγαμε στην παιδική χαρά, πήραν και τα ποδήλατα μαζί. Και όταν κάνανε ποδήλατα, κράνος, μην τρέχετε. Κοιτάτε μπροστά σας, ο ένας κυνηγούσε τον άλλον, κοιτούσε ο ένας πίσω, ο άλλος μπροστά, δεξιά-αριστερά. Μέχρι το τέλος τα πήγαμε καλά. Στο τέλος ζεσταθήκανε, πάλι κούνιες, βγάλανε τα κράνος τους. Μετά τα ξαναπήραν τα ποδήλατα. Ελάτε να βάλετε κράνος.
Όχι, θα κάνουμε μόνο 2-3 γύρες. Άντε, κάντε μόνο 1-2-3 γύρες και μετά θα φύγουμε στο σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακούσανε, δεν βάλανε κράνος. Κάνουν τον πρώτο γύρο. Εγώ τώρα τους παρακολουθάω, να φωνάζω, να κοιτάζετε μπροστά σας, να μην πέσετε, προσέξτε. Αυτοί γελούσανε, παίζανε, κυνηγόντουσαν ο ένας με τον άλλον, με τα ποδήλατα. Κάνουν το δεύτερο γύρο και ο Πάρης ήταν μπροστά. Και ήταν μια γυναίκα με το σκυλί της πήγαινε βόλτα. Και μόλις ήταν στην κατηφόρα εκεί, δεν πρόλαβε να πατήσει φρένο, έχασε την ισορροπία, κουνούσε δεξιά-αριστερά το τιμόνι, έπεσε κάτω, άνοιξε το κεφάλι του, έκανε καρούμπαλο, είχε αίματα. Έτρεξε εγώ, το πήρε αγκαλιά, έκλαιγε το ένα το άλλο, σηκωθήκαμε, φύγαμε. Και πριν πήρα το μήνυμα, ότι κοίτα, κι εγώ πολλές φορές σε λέω, μη κάνεις αυτό γιατί θα πέσεις. Μη κάνεις αυτό γιατί δεν θα σε συμφέρει, δεν σε συμφέρει. Όχι, εγώ θέλω, μα μη προχωράς προς τα δεξιά, μη είναι στη μέση. Όχι, εγώ κοιτάω και λίγο αριστερά, κοιτάω και λίγο δεξιά. Μα θα πάθεις τίποτα, πρόσεξε, μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μας έχει δώσει τον Λόγο του τον Άγιο. Όχι, εγώ θέλω να το κάνω έτσι. Μας αφήνει ο Κύριος. Και τρώμε πολλές φορές και εμείς τα μούτρα μας, πέφτουμε. Έτσι όπως έπεσε ο Πάρης. Και μετά αρχινάμε να κλαίμε, να παραπονιόμαστε. Μετά πονάμε. Γιατί να τα τραβάμε όλα αυτά? Επειδή δεν υπακούμε στο Λόγο του Θεού, δεν υπακούμε στο Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές τα τραβάμε, ό,τι τραβάμε, ό,τι παθαίνουμε, ό,τι παθαίνουμε. Έτσι όπως έπεσε ο Πάρης, έτσι κι εμείς μπορούμε να πέσουμε πνευματικά. Μα δεν θα πέσω εγώ ποτέ? Όχι, νορμάλι είναι. Όποιος εργάζεται θα κάνει λάθη. Όποιος προχωράει θα πέσει. Ναι, αλλά να ξανασηκωθούμε. Να πούμε, Κύριε, πήρα το μάθημα. Δεν θα το ξανακάνω. Από εδώ και πέρα θα προσέχω. Και καλό είναι να μην πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ε. Εγώ μια φορά παραπονιώθηκα, τότε ήμουνα 16 χρονών. Γιατί, Κύριε, επέτρεψες να χάσω τη δουλειά μου τότε? Πρώτη δουλειά, 3 μήνες η δουλειά, έχασα τη δουλειά μου. Γιατί, Κύριε, τα έβαλα με τον Θεό, θύμωσα, στεναχωρέθηκα. Να λέω, Κύριε, είχε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Το πήρα το μάθημα και από τότε δεν ξαναγρίνιαξα. Πα, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, εσύ έχεις κάτι καλύτερο. Έτσι είμαστε εμείς πολλές φορές οι άνθρωποι, ε. Αλλά να ξανασηκωνόμαστε και να ξαναπροχωράμε. Άλλα ήθελα να πω, άλλα λέω. Αυτή ήταν η εμπειρία που μου έδωσε πριν λίγο ο Κύριος με τον Πάρη που έπεσε. Ήθελα να διαβάσω κάτι άλλο. Ήθελα να διαβάσω Φιλιππησίους, επιστολή, 1039 σελίδα, το β' κεφάλαιο, από το 12 και το 13 εδάφιο. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, όχι ως εν την παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου. Με τα φόβο και τρόμο εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργεί κατά την ευδοκίαν αυτού. Αμήν. Να εργαζόμαστε με φόβο και τρόμο. Τι λέει, κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Στο 12, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε, όχι εν την παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου. Όχι μόνο όσο ήμουνα, τους λέει ο Παύλος, εγώ μαζί σας, τώρα εν την περισσότερο που είσαστε μόνοι σας. Και κοιτάξτε πώς συνεχίζει. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτού σωτηρία. Να εργαστούμε, να εργαζόμαστε. Όχι εργαστήκατε και τελειώσατε και λάβατε το στέφανο και την αιώνια ζωή και όλα είναι τέλεια, εντάξει τώρα μπορούμε να χαλαρώσουμε. Όχι, να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας, να εργαζόμαστε το περπάτημά μας, τη ζωή μας μέχρι το τέλος. Μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Γιατί τι λέει μια σελίδα πιο κάτω, στο 1040, στο γάμα κεφάλαιο. Κοιτάξτε τι λέει στο 12, πάλι στους Εφεσίους, στο ίδιο 1040.
στο γάμα κεφάλαιο, στο 12. Όχι ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διότι οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά έμπρατο, τα μένω πίσω λησμονών, εισιδέτα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο, αλλά τρέχω για να το λάβω. Τρέχω. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, λέει. Δεν έχει βέβαια την κλίση, δεν έχει βέβαια τη σωτηρία, ότι σώθηκα, ότι δεν μπορώ να πέσω, ότι δεν μπορώ να απομακρυνθώ, ότι ίσως σβηστεί το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής. Μα τι έχει σβηστεί, ρε, έχει ο Κύριος να σβήσει το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής. Ναι, αγαπητά μου αδέρφια, άμα δεν προσέξω, μπορεί να χάσω την αιώνια ζωή. Αυτό εξαρτάται από εμένα. Από εμένα εξαρτάται. Γιατί κοιτάξτε τι λέει δύο σελίδες νωρίτερα. Επιστολή προς Εφεσίους. Στο έψιλον κεφάλαιο. Το 15 και το 16 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν προς να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρή. Προσέξτε πώς προχωράτε. Προσέξτε. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα είναι μέρα εκκλησίας. Έκανα τα κουμάντα μου. Ήρθα στον οίκο του Κυρίου να το δοξάσω, να το μεγαλύνω. Έκανα αυτό που με εφέλει εμένα για την ψυχή μου. Ή η μέρη της ημέρας, είμαι κουρασμένος. Δικαιολογίες υπάρχουν πολύ και σε αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά ας αφήσουμε τις δικαιολογίες στην άκρη. Γιατί μια μέρα θα σταθούμε όλοι ενώπιον του Κυρίου. Και εκεί δεν θα έχουμε ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα δεν θα μπορούμε να πούμε. Να προσέχουμε τι κάνουμε και το γιατί. Γιατί αγαπητά μου αδέρφια, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε? Για να ζήσουμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Και θα ήθελα να κλείσω με μερικά εδάφια από την Αποκάλυψη, ΚΑΑ κεφάλαιο, από το 3 μέχρι και το 8 εδάφιο, 1100 σελίδα, για να σας πω γιατί αγωνιζόμαστε, ποιος είναι ο στόχος μας, ο προορισμός μας, και να μην το ξεχάσουμε αυτό, να μην μεριμνήσουμε την αρπαγή, την αιώνια ζωή. Τώρα έχω μέρημνα, δουλειές, λεφτά, τέτοια, έχω χρέη, τα παιδιά μικρά, όλα εντάξει και καλά, αλλά για την ψυχή μας, εμείς πολλές φορές αγωνιζόμαστε για το τώρα. Αλλά για την αιώνια ζωή, για μετά από το θάνατο, γιατί τα χρόνια περνάνε τα χρόνια. Εγώ δεν ξέρω πώς περάσαν 6 χρόνια, ο Βαγγέλης έγινε 6 χρονών και θα πάει και πρώτη δημοτικού. Αυτό αναρωτιέμαι πολλές φορές, πότε θα πάει πρώτη δημοτικού, πρώτη τάξη κιόλας. Κοιτάξτε τι λέει στο ΚΑΑ κεφάλαιο, Αποκάλυψη, 1100 σελίδα, από το 3 εδάφιο. Και έκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, λέγουσον ιδού η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο, και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτή η θέλουση είστε λαοί αυτού. Και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτόν, Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπε ο καθημένος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι αυτοί οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ιτέλεστε, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις το διψώντα εκ τη πηγή του υδάτος, τη ζωή στο ρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και οι άπιστοι και οι δέληκτοι και οι φόνες και οι πόρνοι και οι μάγοι και οι δολολάτρε και πάντες οι ψεύστε θέλουν σε ρίχη τη μερίδα αυτών εις τη λίμνη την καιούμενη με πύρ και θείαν αυτών είναι δεύτερος θάνατος. Γι' αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε. Για την αιώνια ζωή, για να πάμε εκεί κοντά στον Ιησού Χριστό, στον Θεό μας, στον Πατέρα μας, στον Κύριό μας, εκεί που δεν θα έχει ούτε δάκρυα, ούτε πόνος, ούτε,
Ούτε πένθος, τίποτα δεν θα έχει. Θα έχουμε αιώνια χαρά, ειρήνη. Θα είμαστε αιώνια με τον Θεό. Αυτό δεν θέλουμε. Γι' αυτό δεν αγωνιζόμαστε. Να μην το χάσουμε από τα μάτια μας. Αυτός να είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας. Γι' αυτό το κάνουμε ό,τι κάνουμε. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι ο Θεός μας, ο Δημιουργός μας. Αυτού η χάρη ήταν, δεν το αξίζαμε εμείς, αλλά ήταν η χάρη Του. Είμαστε στο σκοτάδι, είμαστε στην αμαρτία, είμαστε στο βέβαιο θάνατο και ήρθε και μας έβγαλε από τον κόσμο, από την αμαρτία, από τη θλίψη και μας έβαλε στο φως, μας έβαλε στον οίκο του τον Άγιο, μας έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστούμε αυτόν τον καλό αγώνα, να αγωνιστούμε και πρώτα το λέω αυτό για μένα, για τον εαυτό μου, να αγωνιστώ, να κάνω παραπάνω, γιατί ξέρω μπορώ να κάνω παραπάνω, αλλά δεν κάνω. Θα μπορούσα πιο πολύ να μελετάω, θα μπορούσα πιο πολύ να προσεύχομαι, θα μπορούσα πιο πολύ να έχω κοινωνία με τα αλλήλων, θα μπορούσα πιο πολύ. Αλλά έχουμε πολλές φορές μικρές δυνάμεις, έχουμε μέρημνες, έχουμε προβλήματα, δοκιμασίες, αλλά πολλές φορές τα λέμε αυτά και βρίσκουμε δικαιολογίες, ε. Μα το ένα, μα το άλλο. Ο Κύριος ξέρει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω την ίδια δύναμη οπότε έχει ο αδερφός ο Λευτέρης. Δεν έχω την ίδια δύναμη. Όχι. Είμαι πιο μικρός. Είμαι πιο αδύνατος. Έδωσα τώρα ένα παράδειγμα ανθρώπινο. Αλλά ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί. Ο Κύριος δεν θα πει γιατί δεν έκανες τώρα, γιατί δεν έκανες τώρα. Τόση δύναμη έχεις, κάντο τουλάχιστον και αυτό που μπορείς. Και αυτό που δεν μπορείς να σε βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί κοιτάξτε τι λέει στο 7. Στο 7 αυτό μου άρεσε, στο 7. Ο Νικόν θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ο Νικόν, όχι αυτός που χάνει, όχι αυτός που πέφτει όλη την ώρα συνέχεια, όχι αυτός που παραπονιέται όλη την ώρα, όχι αυτός που έχει γρίνιες, όχι αυτός που βλέπει τα λάθη των αδερφών του και την αδερφή του και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Νικόν, πώς θα νικήσω? Είμαι σε τέτοια θέση Νικόν ή είμαι σε θέση μειοκτική, ε? Να προσέχουμε ο καθένας τον εαυτό του. Εγώ να κοιτάω τον εαυτό μου, την καρδιά μου και το πολύ πολύ και την οικογένειά μου. Όχι παραπένα να βλέπω τον αδερφό μου, την αδερφή μου. Α, αυτός δεν νικάει, αυτός πέφτει. Μα κοίτα πώς προχωράει ο ένας, κοίτα πώς προχωράει ο άλλος, κοίτα τι κάνει. Όχι, τον εαυτό μου. Και ταπεινά. Και να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Γιατί έτσι θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Με την ταπείνωση, όχι με την υπερηφάνεια. Με την ταπείνωση, ταπεινά, χαμηλά, Κύριε, εγώ μόνο τον εαυτό μου, να μην βλέπω δεξιά-αριστερά, να ασχοληθώ με την καρδιά μου, γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα που ακόμα μέσα που πρέπει να βγούνε, θέλει να τα βγάλει ο Κύριος. Και ο καθένας ξέρει τον εαυτό του τι έχει και τι δεν έχει. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου ότι έχω ακόμα πράγματα, βλέπω ακόμα δυναμίες, ελαττώματα και προσεύχομαι, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε χάρη για να νικήσω, για να ζήσω αιώνια μαζί σου. Και πιο κάτω, να μην πάρω παραπάνω ώρα, πέρασε τα 15 λεπτά, στο 8 τι λέει, οι δε οι δειλοί και οι άπιστοι και οι δελιχτοί και οι φόνες και οι πόρνοι και οι μάγοι και οι δολολάτρες, οι πάντες, οι ψεύστες, θέλουν συνέχει τη μερίδα αυτών. Εν τη λίμνη την καίμενη με πύρ και θείων. Αυτός είναι λέει ο δεύτερος θάνατος, ε. Να προσέξουμε τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε, πώς κουνιόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε, όλα, γιατί όλα γράφονται, όλα. Μπορεί να μην με βλέπεις εσύ, αλλά ο Θεός με βλέπει, ό,τι και αν κάνω, μέχρι ό,τι και αν σκεφτώ, όχι να πω ή να σκεφτώ κιόλας. Ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο μήνυμα.